Πολύ δύσκολες στιγμές πέρασε ο Δημήτρης Χριστόφιας κατά την τετράωρη κατάθεσή του στην Επιτροπή που ερευνά τα αίτια της τραγωδίας της 11ης Ιουλίου, που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και προκάλεσε οικονομική καταστροφή στην Κύπρο. Στην κατάμεστη αίθουσα παρουσίαση συγγενών των θυμάτων, ο Κύπριος Πρόεδρος επιχείρησε να ρίξει όλες τις ευθύνες για το χειρισμό της υπόθεσης στους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, οι οποίοι, όπως είπε, δεν τον ενημέρωσαν. Είπατε, δυστυχώς ελήφθησαν αποφάσεις και πίσω από την πλάτη του Προέδρου. Είμαι σαν τον απατημένο σύζυγο που το μαθαίνει τελευταίος. Κύριε Πρόεδρε, δεν είχατε ηθική υποχρέωση να είστε ενήμερος. Κάποιοι ανέλαβαν την ευθύνη να χειρίζονται το θέμα χωρίς να ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορούσα εγώ να μυρίζομαι την επικινδυνότητα του φορτίου και πόσο αυτή η επικινδυνότητα αναπτύσσεται το περαιτέρω. Ο Κύπριος Πρόεδρος επέμεινε ότι χειρίστηκε αρχικά την υπόθεση στο πολιτικό πεδίο και δεν είχε σαφή εικόνα για τον τόπο αποθήκευσης του φωνικού φορτίου. Ισχυριζόμενος ότι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας διαφωνούσαν για το τι έπρεπε να γίνει με τα εκρηκτικά. Οι Υπουργοί έχουν διοριστεί από εσάς. Είναι μέλη της κυβέρνησής σας. Τους συνεργάτες σας εσείς τους επιλέγετε. Δεν αναλαμβάνετε την αυτονόητη ευθύνη για λάθη των συνεργατών σας. Ασφαλώς και ο κάθε πρόεδρος, όταν γίνει κάτι με τους υπουργούς, μία σχετική ευθύνη την έχει σίγουρα. Η ιστορία δεν είναι απλώς μία εκτέλεση έργου. Έχουμε εικόνα μιας εγκληματικής ολιγορίας εκ μέρους των αρμοδίων. Δεν μπορεί ο άρχον της πολιτείας να λέει «Είμαι ο απατημένος σύζυγος και το έμαθα τελευταίος». Έπρεπε να το μάθει πρώτος. Οι απαντήσεις Χριστόφια, ωστόσο, προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση κάποιων συγγενών των θυμάτων. Ένας από αυτούς καταφέρθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς εναντίον του Προέδρου. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον συλλάβουν, αλλά με παρέμβαση του επικεφαλής της Επιτροπής, οι αστυνομικοί αποχώρησαν. Αναγνώρισε ότι ηγείται ενός κράτους που βρίσκεται σε αποσύνθεση και δεν αναλάβει καμία ευθύνη. Τίποτα άλλο. Με το θέμα της εσείς. Τίποτα δεν έγινε. Ήρθαν πρόκλητα, με πιάσαν και μου λέγανε είναι σε υποσύλληψη. Και αν εφώναξε, ναι, είναι δολοφόνοι. Μου δολοφόνησαν δύο παιδιά και δεν ξέρουν τον λόγο μου τους δολοφόνησαν. Και να με συλλήψετε και εμένα. Εναντίον του Προέδρου Χριστόφια βάλουν όλα τα πολιτικά κόμματα στην Κύπρο πλην του ΑΚΕΛ.